Η διαχρονική υποβάθμιση και απαξίωση των δημόσιων μονάδων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο σύνολο της επικράτειας, αλλά και πιο συγκεκριμένα στον νομό Μαγνησίας, έχει οδηγήσει σε τραγικές ελλείψεις τόσο σε επίπεδο προσωπικού, αλλά και των υποδομών των κέντρων υγείας. Και φυσικά οι ευθύνες, όπως είπα, είναι διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και είναι τεράστιες. Στην ουσία, τα ερωτήματα που καταθέτουμε μέσω της επίκαιρης ερώτησης, ζητώντας από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, να σκύψει και να τα επιλύσει, είναι στην ουσία τα στοιχειώδη που χρειάζονται, που απαιτούνται για να μπορεί να λειτουργήσει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δει τα κέντρα υγείας του νομού, εν προκειμένου του νομού Μαγνησίας. Και όχι αυτό που λέμε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που πρέπει να έχει έμφαση στην πρόληψη, στην από εκεί και πέρα θεραπεία, αλλά και αποκατάσταση των ασθενών. Δηλαδή ένα ευρύτερο δίκτυο προσφοράς υπηρεσιών και φυσικά που απαιτούν βέβαια και τις αντίστοιχες υποδομές, προσωπικό και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν στα ερωτήματα αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, το ότι δεν λειτουργεί το μικροβιολογικό εργαστήριο και το ακτινολογικό, που η ρίστον παρόδο εξυπηρετεί κατοίκους από 4 δήμους στην ουσία, και από όμορους δήμους δηλαδή. Αντίστοιχα το μικροβιολογικό και το οδοντιατρίο στο Κέντρο Υγείας της Αργαλαστής, το μικροβιολογικό εργαστήριο στο Κέντρο Υγείας Κοπέλου και φυσικά να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις, οι 5 τον αριθμό παθολόγων και γενικών γιατρών που είναι ακάλυπτος. Αντίστοιχα να στελεχωθεί με παιδίατρο και καρδιολόγο το Κέντρο Υγείας Αλμυρού, να στελεχωθεί με παιδίατρο και να εγκατασταθεί οδοντιατρικό μηχάνημα στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς. Αντίστοιχα χρειάζεται οδοντίατρο στο Κέντρο Υγείας Κιάθου και να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε 10 δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα, να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις ενός γενικού γιατρού, ενός παιδιάτρου, οδοντιάτρου, ενός νοσηλευτή, μια θέση οδηγού ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας, περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου εκεί η εξυπηρέτηση σε επίπεδο δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας γίνεται με μετακινήσεις γιατρού, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες ενός νησιού. Στη δευτερολογία θα έχουμε το χρόνο να πούμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ναι, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, μάλιστα θα μας δοθεί και η δυνατότητα, επειδή τις επόμενες μέρες θα βγει στη διαβούλευση και το σχέδιο νόμου που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τον ΕΟΠΗ. Υπολογίζω ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα βγει στη διαβούλευση, όπου γενικότερα μπαίνουμε στη διαδικασία της ανασυγκρότησης των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της παρουσίας του προσωπικού γιατρού, αλλά αντιστοίχως και αλλαγών τις οποίες θα γίνουν στον ΕΟΠΗ και θα αφορούν τους ιδιώτες παρόχους, όπου για πρώτη φορά μπαίνει μια κατηγοριοποίηση με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, προκειμένου ο ΕΟΠΗ να αγοράζει υπηρεσίες από τους ιδιώτες παρόχους στις καλύτερες δυνατές ποιοτικές υπηρεσίες. Συνεπώς, θα γίνει μια πλήρη αναδιάταξη των δομών υγείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ήδη να σας πω, γιατί αναφέρεστε σε ένα-ένα στα κέντρα υγείας, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν διασφαλιστεί περί των 250 εκατομμυρίων ευρώ, όπου 156 κέντρα υγείας και συνολικά 311 δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα ενταχθούν. Οπότε θα υπάρξει μια πλήρης αναβαθμίση και κτηριακή, αλλά και αναβάθμιση που έχει να κάνει με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Σε αυτό πρέπει να συμπεριλάβουμε ότι αντιστοίχως υπάρχουν κέντρα υγείας τα οποία έχουν ενταχθεί και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και μέσω των περιφερειών, οπότε και εκεί πέρα θα υπάρξει μια συνολική αναβάθμιση. Πάμε τώρα στο κομμάτι των ερωτημάτων που βάζετε αναφορικώς με τη λειτουργία και το προσωπικό. Στο Βελεστίνο, το οποίο λέτε, πράγματι υπάρχει, έχει εγκατασταθεί ένας μίνι αιματολογικός αναλυτής που κάνει κάποιες από τις εξετάσεις, αλλά είναι επιλογή της Πέμπτης ΥΠΕ τις υπόλοιπες εξετάσεις και συνολικά ο πληθυσμός να εξυπηρετείται από το Κέντρο Υγείας Βόλου, που ανήκει και στο τρίτο επίπεδο. Άρα, το γεγονός ότι δεν λειτουργούν παντού στις διαδικασίες αυτά αιματολογικά, μικροβιολογικά, δεν είναι λόγω αδυναμίας, είναι αντιστοίχως και λόγω επιλογής βάσει των δυνατοτήτων τις οποίες υπάρχουν. Σημειωτέων ότι στο κομμάτι του ακτινολογικού που αναφέρεται δεν προβλέπεται θέση μόνιμου ιατρού και έχει προχωρήσει η Πέμπτη ΥΠΕ σε υπογραφή σύμβασης με γιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.
αναφέρεστε σε μια σειρά από άλλα κέντρα υγείας και μου παρουσιάζεται ακριβώς η κατάσταση η οποία υπάρχει, τόσο και για το... και για τη Σκιάθο, για τον Αλόνισο, για τον Αλμυρό, αναφορικώς με τις οργανικές θέσεις, οι οποίες είτε είναι κενές, είτε εν μέρει έχουν καλυφθεί. Όλα αυτά συνολικά θα ληφθούν υπόψη και στις προκηρύξεις, οι οποίες υπάρχουν μπροστά μας και κυρίως προκηρύξεις που έχουν να κάνουν με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά από εκεί και πέρα, η στελέχωση η οποία επιχειρείται είναι η στελέχωση για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων δομών. Να σας επισημάνω κιόλας ότι και για τις κτηριακές δομές συγκεκριμένα το Κέντρο Υγείας Σκιάθου έχει μπει στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 21-27, ενώ αντιστοίχως για τη Ζαγορά, νομίζω αντίστοιχα, μου έχετε θέσει ένα τέτοιο θέμα με τα προβλήματα τα οποία υπέρχουν, που και αυτό έχει μπει σε οικονομική κάλυψη προκειμένου να λειτουργήσει. Και οι συγκεκριμένες θέσεις μπορώ να τις διαβάσω μία προς μία, αλλά θα τις καταθέσω στα πρακτικά ποιες έχουν στελεχωθεί και πού προβλέπεται να υπάρξουν αντιστοίχως και προκηρύξεις θέσεων προκειμένου να καλυφθούν. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τον Υπουργό. Κοιτάξτε, δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Είναι καταγεγραμμένα στην ερώτηση. Είναι υπόψη του Υπουργού, του Υπουργείου. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι τα ζητήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όχι μόνο στη Μαγνησία, δεν είναι μόνο οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμό, αλλά κυρίως, και εδώ είναι φυσικά το πολιτικό ζήτημα, είναι ο προσανατολισμός και ο χαρακτήρας της ανάπτυξης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που διαχρονικά εφαρμόζεται, όχι μόνο από την παρούσα κυβέρνηση, και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί δείτε, στην περίοδο της πανδημίας εκφράστηκε με τον πιο έντονο τρόπο η μεγάλη αναντιστοιχία της ανάπτυξης αυτών των υποδομών, της τελέχωσής τους και του εξοπλισμού τους, σε σχέση με τις ανάγκες του λαού, η οποία προϋπήρχε, αυτή η κατάσταση φυσικά, και προϋπήρχε της πανδημίας. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα αποτελούν την έκφραση του βασικού προβλήματος που βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Δηλαδή το ότι οι λαϊκές ανάγκες στην υγεία αποτελούν κόστος που πρέπει να συμπιέζεται προκειμένου να αντιστοιχείται με τους δημοσιονομικούς στόχους και να μην εμποδίσει φυσικά την ανταγωνιστικότητα την περίφημη. Αυτή είναι η αιτία που η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σαν ενιαίο σύστημα, εμείς έτσι το βλέπουμε, σαν ενιαίο σύστημα παροχών υπηρεσιών, κυρίως και με έμφαση στην πρόληψη, αλλά και θεραπείας αποκατάστασης, δεν αναπτύχθηκε ποτέ ως τέτοιο από το κράτος. Και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό που υπάρχει είναι ένα σύνολο, ένα συνοθήλευμα, αν θέλετε, μονάδων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των δήμων, των αυτοαπασχολούμενων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που από τη φύση τους και τον προσανατολισμό τους παρέχουν ορισμένες στοιχειώδεις και ανεπαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη βάση και της ατομικής ευθύνης και όχι στη βάση ενός οργανωμένου κρατικού σχεδιασμού. Και στην πραγματικότητα διατηρείται η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση στις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει με την τελείως ανεπαρκή και αποσπασματική παροχή υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα και κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Ζητήματα που θεωρούμε πως θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, θα οξυνθούν τα λαϊκά προβλήματα αναφορικά με την υγεία του λαού και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, την απαράδεκτη, που με τις πολιτικές τους διαχρονικά δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις, χρειάζεται κατά τη γνώμη μας να ενταθεί ο αγώνας και οι διεκδικήσεις του λαού μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση τους καλούμε, υγειονομικούς, εργαζόμενους, για ένα ενιαίο, σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας πανελλαδικά αναπτυγμένο με κεντρικό σχεδιασμό επαρκώς χρηματοδοτούμενο από το κράτος. Κατάρριση παράλληλα κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και με αυτό κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτό το κριτήριο να επιτελούνται όλες οι εργασίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με κύριο βέβαια προσανατολισμό την πρόληψη, αλλά και την θεραπεία. Αποκατάσταση για την πλήρη κάλυψη των γενικών και ειδικών αναγκών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Και δείτε, το είπα και στην Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων 10 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγιεινής. Ήταν και ο κύριος Σέρετης από την Πέμπτη, είπε εκεί. Με αφορμή λοιπόν και την επίκαιρη ερώτηση.
Συζητούσαμε σήμερα λοιπόν, ήρθαν από το Πανεπιστήμιο και καλά κάνανε, προσκεκλημένοι για να μας πούνε, καθηγητές οδοντιατρικής και όχι μόνο, αναπτύσσοντάς μας κάποια ζητήματα που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση της οδοντιατρικής φροντίδας. Μα εδώ τα κέντρα υγείας δεν έχουν οδοντιάτρους. Στη Μαγνησία, αυτό η ερώτηση. Κατά τα άλλα, ερχόμαστε και λέμε και θριαμβολογούμε ή αναδεικνύουμε το ζήτημα ότι έχουμε την Παγκόσμια ημέρα. Εντάξει, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα οδοντιατρικής φροντίδας. Τις άλλες 364 μέρες του χρόνου τι γίνεται? Αυτά τα κέντρα υγείας, αυτά τα νησιά δεν έχουν οδοντίατρο. Για παράδειγμα, η Σκόπελος δεν έχει ακτινολογικό μηχάνημα, έχει ακτινολογικό μηχάνημα, δεν έχει χειριστή για να γίνουν οι ακτινογραφίες και επειδή ο ιδιώτης που υπάρχει ένα πολυιατρείο εκεί δεν είναι συμβουλημένος με τον ΕΟΠΗ, ή θα πρέπει να πάει ο άλλος να τον πληρώσει, ή θα πρέπει να πάρει το πλοίο της γραμμής για να πάει στο Βόλο για μια ακτινογραφία. Ενδεχομένως, βέβαια, και για κάποια κλινική εκτίμηση. Και είναι ένα παράδειγμα. Σας λέω, η Αλόνισος, σας παραθέτω τα στοιχεία. Και άλλα που δεν έχουν τελειωμό. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Λαμπρούλη, το βάζετε το θέμα στη διάστασή του, αλλά απλώς έχουμε διαφορετικές λύσεις στο μυαλό μας. Γιατί αυτό που περιγράφεται του απόλυτα κρατικού μοντέλου δομής συνολικά της υγείας, είτε αυτό αφορά την πρόληψη, είτε αφορά την πρωτοβάθμια, είτε δευτεροβάθμια περίθαλψη, που εφαρμόζεται στη χώρα μας, γιατί όλες αυτές οι δομές και οι δομές του ΕΣΥ είναι στο σκληρό πυρήνα δομές του δημοσίου, έχουν ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι Έλληνες να δίνουν 35%, το μεγαλύτερο από όλο τον ευρωπαϊκό μεσόρο, ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Άρα σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργήσε σωστά σε αυτό το σύστημα. Και αυτό που δεν λειτουργήσε σωστά είναι ότι με ιδεολειπτική προσέγγιση διαχρονικά βλέπουμε το κομμάτι στην υγεία όχι ως προς το παρεχόμενο αγαθό της υγείας, αλλά στο ποιος παρέχει το αγαθό της υγείας. Αναφέρεστε λόγου χάρη στην οδοντιατρική κάλυψη. Εάν μπορούσαμε να καλύψουμε τον πληθυσμό και να πληρώναμε την οδοντιατρική κάλυψη σε ιδιώτες οδοντιάτρους, θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην παρεχόμενη υπηρεσία? Θα έπρεπε σώνει και καλά μέσα στα κέντρα υγείας να κάνουμε παντού οδοντιατρία? Αντιστοίχως, αυτή τη στιγμή η ιδιολειπτική προσέγγιση που υπάρχει στα κόμματα της αριστεράς, εντάξει, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει τη βάση στην αντίληψη του κρατικού μοντέλου, αλλά αυτό δυστυχώς υπάρχει σε όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου από την κεντροαριστερά και μετά. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το νομοσχέδιο, προφανώς θα έχει πολύ τροφή για σχόλια σε αυτά, να μην δίνουμε τις δυνατότητες απευθείας στα κέντρα υγείας να μπορούν να συνεργάζονται με ιδιωτικές δομές για να δίνουν δωρεάν το αγαθό το οποίο λέτε στον πολίτη? Για ποιο λόγο θα πρέπει δηλαδή τα κέντρα υγείας εκεί πέρα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις δομές οι οποίες χρειάζονται να μην μπορούν να συνεργάζονται με ιδιωτικές δομές? Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που οφείλουμε να παράσχουμε στον πολίτη είναι το δημόσιο αγαθό της υγείας. Αν αυτό όμως το παράσχουν ιδιώτες, δεν χάνει το δημόσιο χαρακτήρα του. Χάνει το δημόσιο το χαρακτήρα του όταν υποχρεούται ο πολίτης να πληρώσει για την υγεία του. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε σε ένα συνολικό μοντέλο που ξεκινά από την πρωτοβάθμια περίθαλψη και φτάνει μέχρι και τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια, ότι ναι, και το λέμε, μπορούμε εκεί πέρα να αναπτύξουμε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που μοναδικό ωφελόμενο θα έχουν τον ασθενή. Διότι στη δική σας περιφέρεια, την οποία λέτε λόγω χάρη και ο κύριος Σερέτης, κατά τη διάρκεια COVID έδωσε τις δυνατότητες και για να μειωθεί η λίστα χειρουργείων γίνανε ιδιωτικά χειρουργεία σε ιδιωτικές δομές χωρίς να πληρώνει αυτός που ήταν στη λίστα. Στο τέλος της ημέρας, αυτός που περίμενε και ήταν στις ουρές των χειρουργείων και πήγε και έκανε την επέμβασή του σε μια ιδιωτική κλινική, έχασε ή κέρδισε? Αντιστοίχως λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, εδώ πέρα και για την πρόληψη την οποία λέτε, από το πρόγραμμα Δοξιάδης έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για κάλυψη, για πρώτη φορά συνολική προληπτική κάλυψη του πληθυσμού, διότι εμείς την υγεία τη βλέπουμε συνολικά. Ξεκινάμε από την πρόληψη, που η πρόληψη βρίσκεται κοντά στην πρωτοβάθμια, είναι μια αυτοτελής διαδικασία. Μέσα από την πρόληψη βλέπουμε την επιδημιολογική κατάσταση του πληθυσμού. Έχουμε μια πρωτοβάθμια με έναν προσωπικό ιατρό που θα αναπτύξουμε με τις δημόσιες δομές που θα ενισχύσουμε, αλλά παράλληλα αυτές οι δημόσιες δομές θα συνεργάζονται με τις ιδιωτικές δομές. Θα υπάρχει
μία κάλυψη συνολικά του πληθυσμού με γιατρό, θα υπάρχει γιατρός για όλους και σε όλες αυτές τις δομές τις οποίες θα ενισχύσουμε και ναι μετά θα υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο όμως εθνικό σύστημα υγείας θα υπάρχουν δυνατότητες με κριτήρια να λειτουργεί που να μπορεί να λειτουργεί και να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και ναι, όπου κρίνουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να δίνονται και σε συνέργεια με τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα διστάσουμε. Γιατί εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παράξουμε το καλύτερο δυνατό αγαθό της υγείας στους πολίτες. Και αυτό μπορεί να παραχθεί και στις δημόσιες και στις ιδιωτικές δομές.